προβληματιστήκαμε πάρα πολύ ποια έργα θα προκρίνουμε για τις αναπλάσεις της παλιάς πόλης. Βάλαμε κάτω τις αναπλάσεις του παρελθόντος, αυτά που θέλουμε να αναδείξουμε σε ό,τι αφορά στα ενετικά τείχη, υποδομές που έχουν πολύ μεγάλη αξία, όπως το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, και καταλήξαμε ότι μία από τις περιοχές προτεραιότητας πρέπει να είναι και ο Λάκκος. Ιστορική περιοχή, έχει από μόνη της μία ιδιαίτερη αξία, η οποία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη γιατί συνδέει το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο και την αναπλασμένη Λεωφόρο Πλαστήρα με την Κυρίλου Λουκάριος και την αρχή της 1821, στην οποία ολοκληρώνεται μία από τις μεγαλύτερες αναπλάσεις όλων των εποχών στο Ηράκλειο. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά να αποτελέσει ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς πρέπει να αναπλάσσουμε την παλιά πόλη, που δυστυχώς το Ηράκλειο σε πάρα πολλά σημεία είναι κατώτερη των προσδοκιών και των δημοτών, αλλά και της δημοτικής αρχής. Ξεκινάμε με μία απλή λογική. Αναβαθμίζουμε το δημόσιο χώρο ακριβώς όπως τον βλέπουμε, χωρίς να περιμένουμε ρημοτομήσεις ενός σχεδίου πόλης που είναι του 1936, επενδύοντας επί της ουσίας στο συνδυασμό της δημοτικής παρουσίας με τις πρωτοβουλίες των ιδιωτών και των καλλιτεχνών της περιοχής, που έχουν δώσει εδώ και καιρό μία άλλη νότα αισιοδοξίας, θα έλεγα, αλλά και ζωής στο Λάκκο. Είμαστε πολύ κοντά στο τέλος μιας δύσκολης εργολαβίας. Ήταν μεγάλες οι δυσκολίες που ξεπεράσαμε λόγω των ετοιμορόπων και μιας κακής κατάστασης που υπάρχει στα ιδιωτικά κτίρια, απόρρια δυστυχώς των δεσμεύσεων που έχει ένα σχέδιο πόλης που είναι παροχημένο, και μιας παθογένειας, θα έλεγα, που υπάρχει στο συγκεκριμένο ζήτημα εδώ και δεκαετίες. Είμαστε στη φάση που έχουν κλείσει οι υπόγειες υποδομές, η υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ, και έχουν ξεκινήσει οι πλακοστρώσεις από την Βικέλα και θα προχωρήσουν μετά προς τη Γιαννίκου και σε άλλες παρακείμενες οδούς. Θεωρώ ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε στα χέρια μας και σε δημόσια χρήση μια περιοχή εμφανώς αναβαθμισμένη, η οποία θα έρθει να κουμπώσει με αναπλάσεις που προανέφερα, όπως της Κυρίλου Λουκάριος, της 1821, της Πλαστήρα και βέβαια της αναβάθμισης των ενετικών τείχων, η πρώτη φάση της οποίας έχει ήδη ολοκληρωθεί. Ένα από τα ενθαρρυντικά δείγματα που έχουμε πάρει όσους μήνες δουλεύουμε στο Λάκκο είναι ότι όσο εργαζόμαστε εμείς στο δημόσιο χώρο και υπάρχει η προοπτική της άμεσης αναβάθμισης, τόσο βλέπουμε να ξεφυτρώνουν μικρά εργοτάξια ανακαίνησης των παλιών κτισμάτων. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, που τη θεωρώ πολύ πιθανή, τότε θα δούμε να αλλάζουν και τα κτίρια, να αποκτούν χρήσεις που να είναι ενδιαφέρουσες, εμπορικές, τουριστικές, αλλά ακόμα και κατοικίες, που θα πρημοδοτήσουν ακόμα περισσότερο αυτή την περιοχή. Το περιμένουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλά κίνητρα να δώσουμε εμείς ως Δήμος στους ιδιώτες για να αναβαθμίσουν τις κατοικίες τους ή τα ακίνητά τους. Πρέπει και το ίδιο το κράτος να φροντίσει μέσω των ενεργειακών αναβαθμίσεων, ενδεχομένως με την επιδότηση και της στατικής αναβάθμισης που έχει γίνει και πολύ επίκαιρη λόγω των τελευταίων σεισμών, για να δούμε σιγά σιγά και δεκάδες ή και εκατοντάδες κτίρια να αλλάζουν όψη μαζί με το δημόσιο χώρο. Για να το συνδέσω με μια πρωτοβουλία που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 7 χρόνια, αναφορικά με τα ετοιμόρροπα, ο Δήμος από την πλευρά του έχει κάνει αυτό που πρέπει, δηλαδή την καταγραφή των ετοιμορρόπων κτισμάτων που ξεπερνούν τα 700 στην παλιά πόλη, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Τώρα είναι η σειρά των ιδιωτών όμως να προβούν σε κάποιες διορθωτικές κινήσεις ώστε να αρθεί ο κίνδυνος. Δεν είναι μεγάλα τα κονδύλια που απαιτούνται ώστε να μην κινδυνεύουν οι διερχόμενοι. Και θα πρέπει να αναζητήσουν μετά σε δεύτερη φάση, από τη στιγμή που βοηθάμε κι εμείς με το να δώσουμε μια υπεραξία στην περιοχή με την ανάπλαση, πού θα βρούνε χρήματα για να κάνουν την τελική ανακαίνιση των χώρων και την επαναχρησιμοποίησή τους. Δεν νοείται αυτή τη στιγμή να είναι κάποιος κάτοχος ενός κτηρίου, να ξέρει ότι έχει ζητήματα ασφάλειας και να μην κάνει διορθωτικές κινήσεις. Δυστυχώς, το ζήτημα και σε επίπεδο ποινικής ευθύνης είναι ξεκάθαρο. Αν έχουμε ένα ακίνητο και κινδυνεύσει οποιοδήποτε από το ακίνητό μας, τότε θα υπάρχει μια σίγουρα δικαστική διαδικασία. Τη διαδικασία την τρέχει η Διεύθυνση Πολεοδομίας εδώ και πολλά χρόνια, και σε ό,τι αφορά στην ενημέρωση που έχω, είναι ότι έχουν γίνει και οι επιδόσεις των ειδοποιητηρίων, ώστε να είναι ξεκάθαρο
σε όλους τους ιδιοκτήτες το τι πρέπει να κάνουν και ότι έχουν εκκρεμότητες αναφορικά με τιμωροποίες είτε μικρές είτε μεγάλες.